Για να σε ακούσουμε. Λοιπόν, πήραμε την απάντησή μας πριν από λίγη ώρα. Ήρθε από τον κύριο Ζωγράφο, από το Μαξίμου δηλαδή, ότι στις 11.30 θα έχουμε την ανακοίνωση του κυβερνητικού σχήματος. 12 η ώρα λοιπόν το πολύ θα συζητάμε για τα νέα πρόσωπα τα οποία στελεχώνουν την κυβέρνηση. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, από την άποψη ότι μιλάμε για τα δεδομένα πάντα του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για έναν μεγαλύτερο ανασχηματισμό. Να πούμε, Γιώργο μου, να επαναλάβουμε, γιατί αυτό ενδιαφέρει τις αλλαγές, ένα λεπτάκι, που μας έχει δώσει ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο οποίος είναι στα τηλέφωνα και εκείνος. Υπουργείο Εσωτερικών, αναβάθμιση του κυρίου Λιβάνιου, υπουργός πλέον. Η κυρία Χαραλαμπογιάννη διατηρεί το χαρτοφυλάκιό της. Εκεί μετακινείται ο κύριος Σπανάκης από υφυπουργός εργασίας στο υφυπουργός Εσωτερικών. Και ο κύριος Κωνσταντίνος Γιουλέκας υπουργοποιείται για πρώτη φορά. Εκλέγεται βουλευτής δεκαετίες και είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε σε υπουργικό θόκο. Λοιπόν, υπουργός εργασίας. Πάμε στο Γιώργο. Είναι ο Γιώργος έτοιμος? Πάμε να δούμε τον Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Συνέχισε. Λοιπόν, συνεχίζουμε για να βάλουμε και άλλα κομμάτια στο παζλ της νέας κυβέρνησης. Οι πληροφορίες μας λένε ότι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα είναι, αναλαμβάνει ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Είναι η μία από τις επιστροφές αγροτικής ανάπτυξης, είπες. Στη θέση του κυρίου. Αγροτικής. Ανάπτυξης. Ανάπτυξης. Υπουργείο Ανάπτυξης. Ανάπτυξης. Ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Έχουμε επίσης πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, κατά ασφαλή τρόπο, στο Μέγαρο Μαξίμου θα δημιουργηθεί εκ νέου μία θέση υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, την οποία θα καταλάβει ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, νυν Γενικός Γραμματέας της Βουλής, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη από δεκαετίας και βάλε. Κατά πληροφορίες φαίνεται ότι στο μετανάστευση θα έχουμε ακόμη μία αλλαγή. Να σας πω βέβαια ότι περί της 9 και 4 την πλαϊνή πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου περνούσε ο νυν Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Δημήτρης Κερίδης. Φαίνεται κατά πληροφορίες ότι εκεί θα έχουμε ακόμη μία επιστροφή, διατηρώ μία επιφύλαξη, η οποία θα είναι ο κύριος Νίκος Παναγιωτόπουλος, όπως μου λένε με μήνυμα που μου έστειλαν πριν από λίγο. Στο Μετανάστευσης ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Μάλιστα. Σε αφήνουμε, Γιώργο, συνεχίζει το ρεπορτάζ. Είχαμε μείνει στην ανακαθαλαίωση. Η κυρία Κεραμέως πηγαίνει στο εργασίας με υφυπουργό τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Έτσι ήταν το σημείο που είχαμε πει. Και στο αγροτικής ανάπτυξης ο κύριος Τιάρας από την Καρτζά. Όπως καταλαβαίνεις, Γιώργο, έρχονται συνεχώς ονόματα τα οποία θα παραλάβουν χαρτοφυλάκιο, άλλοι φεύγουν, άλλοι αλλάζουν. Εσύ από αυτές τις πρώτες τοποθετήσεις μένει να τα ακούσουμε και επίσημα 11.30 ώρα από τον κύριο Μαρινάκη, φυσικά. Τι συμπέρασμα βγάζεις? Νομίζω ότι βγαίνει το συμπέρασμα ότι και από το ρεπορτάζ που είχαμε τόσες μέρες στο Action 24 και έδινε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ότι πάμε πλέον σε αυτό ακριβώς που αναφερόταν, δηλαδή σε έναν ανασχηματισμό που ειδικά τον τόνο που δίνουν οι υφυπουργοί τον καταλαβαίνει κανείς ως αξιοποίηση μεγαλύτερη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν βλέπουμε δηλαδή τα λεγόμενα στοιχεία μιας διεύρυνσης ή μικρών διορθωτικών κινήσεων. Είναι ένας μεγαλύτερος ανασχηματισμός από αυτούς που μας έχει συνηθίσει μέχρι τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα είναι σίγουρα ένας ανασχηματισμός από αυτά που μας είπε ήδη και ο Γιώργος, αξιοποίησης περαιτέρω της κοινοβουλευτικής ομάδας, των βουλευτών. Άρα δηλαδή θα δούμε λιγότερους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς και υφυπουργούς, λες? Ναι, νομίζω ότι είναι. Όχι. Λέω ότι ακριβώς από αυτά που λέει ο Γιώργος, εδώ έχουμε έναν ανασχηματισμό αξιοποίησης της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ότι οι υφυπουργοί φαίνεται ότι προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι δεν είμαστε πια στο μοντέλο τόσο των εξωκοινοβουλευτικών και αυτό νομίζω λέω ήδη ότι στο μέγεθος ακριβώς έχουμε και έναν ανασχηματισμό ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τα δεδομένα που μέχρι τώρα μας έχει συνηθίσει ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι σαρωτικός, δεν είναι των προηγούμενων ετών που είχαμε συνηθίσει να αλλάζει σχεδόν όλη η κυβέρνηση, αλλά είναι ένας μεγάλος, όπως ακούγεται, ανασχηματισμός για τα δεδομένα του Πρωθυπουργού. Ο Γιώργος ξέρει πολύ καλύτερα από μένα ότι μέχρι τώρα ο κ. Μητσοτάκης ουσιαστικά δεν έχει κάνει ανασχηματισμό. Ναι, κάτι που θα ικανοποιήσει και το παραδοσιακό κοινό, τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους, Γιώργο, της Νέας Δημοκρατίας, έτσι δεν είναι? Είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, όπως και να έχει, η Νέα Δημοκρατία βγαίνει από μια εκλογική διαδικασία αυτή των ευρωεκλογών, κάτω από τον πύχη της, και προφανώς αξιοποιούνται οι άνθρωποι που έφεραν το Σταυρό και στα εύκολα για τη Νέα Δημοκρατία για το 41%,
και στα δύσκολα μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι βουλευτές όλο αυτό το χρονικό διάστημα έδιναν τη μάχη του Σταυρού, πέρασαν τις δυσκολίες και ειδικότερα μετά τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και προφανώς τώρα αξιοποιούνται ακριβώς αυτοί οι οποίοι έδωσαν αυτή τη μάχη και που αντιλαμβάνονται και σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερο από αυτή των εξοκοινοβουλευτικών ή των τεχνοκρατών, το τι θέλει βάση και κυρίως και ποιες είναι οι αγωνίες του κόσμου. Δηλαδή, πέρα από τα κομματικά, τι ακριβώς λένε για την ακρίβεια, τι ακριβώς λένε για την ασφάλεια, ναι, τι ακριβώς λένε για την ενέργεια, για τις τιμές της βενζίνης. Εκ των πραγμάτων, ένας βουλευτής τοπικός με πολιτικά χαρακτηριστικά μπορεί να αντιληφθεί περισσότερο το τι του λένε οι ψηφοφόροι του και να το μεταφέρει και να το μετουσιώσει σε πολιτική. Ίσως να έχουμε περάσει σε αυτή τη σελίδα της Νέας Δημοκρατίας που ήταν και αναμενόμενη και ίσως και αναγκαία. Λοιπόν, να αφήσουμε τον Γιώργο να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, διακόπτης και πάλι στα επόμενα ονόματα. Σε αφήνουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ σου. Βγαίνεις όποτε νομίζεις. Γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να θέλεις. Να είναι στον αέρα και να διασταυρώνεις, βέβαια. Ο Γιώργος κάνει φοβερή δουλειά. Στον υπόλοιπο χώρο, στα υπόλοιπα κόμματα με τον Γιώργο. Θα βρέξει ονόματα, τι λες, τι θα βρέξει. Θα βρέξει ονόματα, πιστεύω, στις επίσημες ανακοινώσεις. Αυτό λέω, ότι το έχουμε το μάζεμα. Το έχεις κάνει αυτό το ρεπορτάζ. Και θα έχουμε και σε 11.30 και το βρέξιμο των ονομάτων. 11.30 ώρα, τι ώρα είναι, μισό. Κάτσε, πόση ώρα έχουμε. Έχουμε μία ώρα, δεν παιδιά. Δεν θα το έχουμε τίποτα, μάθει. Ναι. Σε μία ώρα τα λαγωνικά οι συνάδελφοι εκεί θα τα έχουν μάθει όλα, έχω να σας πω. Θα βγει ο κύριος Μαρινάκης απλά για την επιβεβαίωση. Λοιπόν, έχεις κάνει το ρεπορτάζ αυτό. Τι εννοείς. Το έχεις κάνει ποτέ διασταυρώσεις, τηλέφωνα, πράγματα, βέβαια. Λοιπόν, εγώ πήρα κάτι τηλέφωνο, θέλω να σας πω, δεν μου το σήκωσε κανένας, έχω να σας πω, από όλους αυτούς οι οποίοι... Εντάξει, και λογικό. Κανένας δεν λοιπόν, μου ούτε καν έτσι προσωπικό επίπεδο. Ρωτάνε οι Θεσσαλονικείς για τον κύριο Γκουλέκα που έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, θα τοποθετηθεί στη θέση του Υφυπουργού Μακεδονίας Στράκης. Στη θέση του κύριου Κωνσταντινίδη. Έτσι, ο Κώστας Γκουλέκας αναλαμβάνει αυτή τη θέση. Και όπως μαθαίνουμε, λοιπόν, ξανά πάμε μια γρήγορη ανακεφαλαίωση. Η Νίκη Κεραμέως θα μετακινηθεί στη θέση της κυρίας Μιχαηλίδου στο Υπουργείο Εργασίας με υφυπουργό τον κύριο Καραγκούνη. Ο Θεόδωρος Λιβάνιος θα αναλάβει το Υπουργείο Εσωτερικών στη θέση κυρίας Κεραμέως. Υπουργός Εσωτερικών ο Βασίλης Πανάκης. Ο Κώστας Κρέκας θα βρεθεί εκτός κυβέρνησης, θα αναλάβει ο κύριος Θεοδωρικάκος, το πολύ δύσκολο φυλάκιο του Κώστας Κρέκα. Έχει πάρα πολύ δουλειά. Ο κύριος Κιάρας στο αγροτική ανάπτυξη στη θέση του κύριου Αυγενάκη. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος στη θέση του κύριου Κερίδη, ο οποίος δεν έχει στο Υπουργείο Μετανάστευσης ακόμα κλείσει αν θα είναι εκτός κυβέρνησης ή αν θα είναι εντός κυβέρνησης σε κάποια άλλη θέση. Και βεβαίως ο κύριος Μιλενάκης, μετριοπαθής θα λέγαμε, στο χώρο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Παρά τον Πρωθυπουργό. Σε άλλη θέση, σε άλλο πόστο στο Μαξίμου δηλαδή. Τη θετική ατζέντα. Το σκυλάκι τι έπαθε και κάνει έτσι, Γιώργο μου. Τι έπαθε το σκυλάκι. Πάρτε κοντά. Έχουμε και τέτοια. Πάντως έχουμε επιστροφή προσώπων τα οποία διετέλεσαν υπουργοί ή υφυπουργοί στο παρελθόν. Στην προηγούμενη σύνθεση ήταν εκτός, όπως ο κύριος Καραγκούνης, από Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Καραγκούνης επανέρχεται στο κυβερνητικό σχήμα, ο κύριος Κώστας Τσιάρας επίσης και ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Μέχρι στιγμής έχουμε αυτούς τους τρεις οι οποίοι επιστρέφουν είτε ως υφυπουργοί είτε ως υφυπουργοί και την ενσωμάτωση, την είσοδο του κυρίου Γκιουλέκα στο κυβερνητικό σχήμα. Έλα, Γιώργο, σχόλιο. Άρα, νομίζω ότι αποτυπώνεται ξεκάθαρα αυτό το κομμάτι που λέγαμε πριν, της αξιοποίησης βουλευτών με βουλευτική έδρα και επίσης και της αξιοποίησης των νεοδημοκρατών. Έτσι, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς που ακούμε είναι ή εδώ και αρκετά χρόνια τουλάχιστον είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι προφανώς κάτι που συζητιόταν για αρκετό καιρό. Προφανώς ο Πρωθυπουργός δείχνει ότι ακούει και το αντιλαμβάνεται αυτό το, πρόσφατα, πράγμα. Και ίσως... Αν και πρόσφατα είχαμε έτσι μια διαρροή ουσιαστικά. Να φέρω ονόματα τώρα γι' αυτό και λέω. Βλέπεις ονόματα και έρχονται ονόματα. Δεν πρόκειται για στροφή προς τα δεξιά. Η νέα σύνθεση, δεν θα πρόκειται για κάτι τέτοιο. Όχι, είναι μια στροφή ενδεχομένως αξιοποίησης των ενεργών στελεχών στις τοπικές κοινωνίες. Εγώ προσωπικά έτσι το διαβάζω. Η αξιοποίηση των βουλευτών στη θέση των υφυπουργών δεν νομίζω ότι συνιστά στροφή δεξιά ή αριστερά. Mm-hmm. Είναι πάντως σίγουρα ένας πιο εύκολος τρόπος να ακούς τα προβλήματα της κοινωνίας. Ναι. Τώρα, πάμε λίγο στην κεντροαριστερά. Ναι. Τι να πρωτοπούμε για την κεντροαριστερά. Συνεδρίασε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κασελάκης, είπε πάρα πολλά πράγματα. Από την άλλη, στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει ο αναβρασμός με ονόματα, με βουλευτές αλλά και στελέχη να τοποθετούνται υπέρ της πρότασης του κυρίου Κωνσταντινόπουλου. Οπότε, δώσε μας ένα γενικό πλαίσιο, Γιώργο, και το ρεπορτάζ σου, να ακούσουμε και για τα δύο κόμματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ΣΥΡΙΖΑ που ανέφερες πρώτο τώρα. Χθες είχαμε την πρώτη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ υπό τον Στέφανο Κασελάκη μετά τις ευρωεκλογές. Είναι βασικό το μήνυμα ότι ο πρόεδρος είναι εδώ και θα μείνει. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, είπε ο κύριος Κασελάκης,
ουσιαστικά και κατά το άσμα. Είπε επίσης ότι έκανε την πρώτη του κίνηση, δηλαδή το άνοιγμα στην κεντροαριστερά, ότι σε περίπτωση που υπάρχει ένας χώρος ενιαίος και ανάλογες διεργασίες, αυτός δεν θα μπει εμπόδιο σε αυτό. Αντίθετα, είπε ότι και τότε θα διεκδικήσει την ηγεσία του ενιαίου χώρου της κεντροαριστεράς και είπε επίσης και κάτι ακόμα, ότι δεν πρόκειται να σηκώσει το τηλέφωνο να συνομιλήσει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, απαντώντας σε αυτό που είχε πει εχθές εδώ στο Action 24 ο Νίκος Παπάς. Δηλαδή ότι δεν θέλει μια συμφωνία κορυφής, ωστόσο ο κύριος Κασελάκης ουσιαστικά διεκδικεί τους ψηφοφόρους στη βάση αυτού του χώρου και λέει ότι αν υπάρξουν διεργασίες και τότε θα έχει έναν ηγετικό ρόλο. Το δεύτερο στοιχείο, τα πράγματα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τόσο δύσκολα. Ο κύριος Κασελάκης αφήνει το αποτυπωμά του. Εντάξει, είναι σαν να έχεις πέσει από μπαλκόνι όταν έχεις φλερτάρει με το μονοψήφιο ποσοστό. Ναι. Και το γεγονός ότι έχει πάρει 15 είναι κάτω από τον πήχη του, αλλά ωστόσο το κόμμα κρατά τη δεύτερη θέση, διασώζει τον κύριο Κασελάκη και προφανώς αυτή την ώρα το πρόβλημα δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα το μεγάλο είναι στο ΠΑΣΟΚ. Εδώ έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές οπτικές μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και όσων τον αμφισβητούν. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα πρέπει αυτές οι διαδικασίες να πάνε συντεταγμένα για τον Οκτώβριο του 2025, τότε που ορίζει το καταστατικό. Όσοι τον αμφισβητούν και θέτουν θέμα ηγεσίας λένε ότι αυτές οι διαδικασίες πρέπει να επισπευθούν άμεσα και να μπει στο τραπέζι και το ζήτημα της ηγεσίας. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει την αίσθηση, όπως και οι επιτελείς του, ότι ουσιαστικά θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση, ότι οι διαδικασίες αυτές δεν πρέπει να δρομολογηθούν τώρα. Χρεώνει σε όσους τον αμφισβητούν ότι βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία, ότι το έχουν κάνει συντονισμένα, ότι εξυπηρετούν ένα σενάριο υπονόμευσης της ηγεσίας με μη πολιτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ότι θέλουν με λίγα λόγια να του πάρουν την καρέκλα. Από την άλλη όμως, εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, όσοι αμφισβητούν τον κύριο Ανδρουλάκη δεν φαίνεται να είναι πρόθυμοι να αποκλιμακώσουν και να σταματήσουν να θέτουν ζητήματα ηγεσίας. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν, πού κολλάει, δεν κατάλαβα, το έχασα αυτό. Λένε ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους και είναι αδιανόητο αυτή την ώρα να κατακρίνεται από το εσωτερικό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κατά συνέπεια, ο κύριος Ανδρουλάκης τους χρεώνει ότι βοηθούν τη Νέα Δημοκρατία και αντί αυτή τη στιγμή η ένταση να είναι στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα να δω τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, τον κύριο Χριστοπουλάκη, την κυρία Γιαννακοπούλου και δεν ξέρω, γιατί σε αυτούς αναφέρεται προφανώς, γιατί αυτοί έχουν εκεί μπροστά. Επίσης υπάρχει ένα πρακτικό ζήτημα πέρα από τα πολιτικά. Ο κ. Ανδρουλάκης λέει αυτό θα πάνε το 25. Εκείνοι λένε εμείς θα συνεχίσουμε να αμφισβητούμε. Όπως καταλαβαίνει ο κάθε λογικός άνθρωπος, είναι αδιανόητο ένα κόμμα να σύρεται μέχρι τον Οκτώβριο του 2025, που είναι πάρα πολύ μακριά με βάση τους πολιτικούς χρόνους, με στελέχη του κορυφαία πρωτοκλασάτα, το 1/3 και παραπάνω της κοινοβουλευτικής ομάδας να λέει στον πρόεδρο ότι πρέπει να αλλάξει ηγεσία. Σκεφτείτε ότι με αυτά τα δεδομένα ο κ. Ανδρουλάκης δεν θα μπορεί να συζητήσει για οποιαδήποτε πρωτοβουλία στην κεντροαριστερά. Με όποιον και να συνομιλήσει θα του λέει: και γιατί να συνομιλήσω μαζί σου, που ξέρω ότι αύριο θα είσαι εσύ πρόεδρος, ή όταν δεν έχεις εξασφαλίσει την ενότητα του κόμματός σου, πώς θα συζητήσουμε για την ενότητα ενός ευρύτερου χώρου. Άρα εκ των πραγμάτων ο κύριος Ανδρουλάκης θα πρέπει κάποια στιγμή να σηκώσει το γάντι. Όλα αυτά θα μεταφερθούν, αυτή η ένταση, αυτή η σύγκρουση θα μεταφερθεί στα όργανα την επόμενη εβδομάδα, όπου θα συνεδριάσει το Πολιτικό Συμβούλιο και μετά θα συνεδριάσει την Κεντρική Επιτροπή. Άρα η ένταση και η μάχη αυτή μεταξύ προεδρικών και μη προεδρικών θα μεταφερθεί στα όργανα και νομίζω ότι από εδώ και πέρα το πρόσωπο το οποίο είναι κλειδί και έχει ενδιαφέρον και είναι και το πρόσωπο της επόμενης μέρας που θα συζητάμε είναι το πρόσωπο του Δημάρχου της Αθήνας, του Χάρη Δούκα, ο οποίος οι πληροφορίες μας λένε ότι θα μπει στην κούρσα για την διεκδίκηση της ηγεσίας της κεντροαριστεράς και την Κυριακή αναμένεται να έχει παρέμβαση. Θυμίζω επίσης ότι ο κύριος Δούκας μαζί με τον Γιώργο Παπανδρέου θα δώσουν το παρόν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Καταλαβαίνει κανείς πολλά από όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Αν εσύ κατά τη διάρκεια της ημέρας μάθεις οτιδήποτε. Να μας διακόψεις και εσύ, διάκοψε. Μέχρι τις 11.30 είναι. Μετά θα είναι επίσημα. Εντάξει, λοιπόν. Είστε η εκπομπή που θα σκάσει πάνω του ανασχηματισμού. Νομίζω μας κάει. Καλύτερο. Μας κάει. Όμως έχουμε. Μας ζηλεύει τώρα λίγο. Εννοώ και οι επίσημες ανακοινώσεις. Έχουμε, καλά, εντάξει. Έχουμε, ευχαριστούμε. Σε εμάς 12 η ώρα το βράδυ. Θα ήταν λίγο δύσκολο να είναι τόσο βραδινός. Γιώργη, ευχαριστούμε. Πασόκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την ενημέρωση. Να είσαι καλά.